Το νομοσχέδιο αυτό απόκτησε και άλλα κεφάλαια με άσχετα θέματα μέσα από τρεις τροπολογίες που καταθέσατε ξημερώματα και μία τέταρτη που καταθέσατε λίγες ώρες μετά τη δεύτερη ανάγνωση. Αν και ρωτήσαμε για τροπολογίες, πήραμε τη σιωπή σας, όμως αυτή η τέταρτη τροπολογία είναι προκλητική. Αφορά τα διαφημιστικά κονδύλια του Δημοσίου και η ευθύνη, αν και ανήκε στην Προεδρία της Κυβέρνησης, τώρα την μετακυλίεται στις ανάδοχες εταιρείες με αναδρομική ίσχυ. Ντραπήκατε για την κατακραυγή που υπήρξε και κάνετε μια νομοθετική ρύθμιση που θα είναι πηγή νέων προβλημάτων, θα λειτουργήσει σαν βιομηχανία για νέες λίστες τύπου Πέτσα και το κράτος θα κρύβεται δημιουργώντας άλοθη ότι δεν έχει ευθύνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε έγκαιρα τροπολογία που εσείς την απορρίψατε γιατί έβαζε σαν κύριο ότι μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντελώς δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Την ξανακαταθέτουμε στα πρακτικά. Και για να ολοκληρώσω για αυτή την τροπολογία, υπάρχει και ένα άρθρο για την ΕΡΤ και τις ανεξάρτητες παραγωγές. Βεβαίως υπάρχουν. Όμως εδώ, σε αυτό το άρθρο, το γενικεύεται, που σημαίνει παραγωνισμός της κρατικής τηλεόρασης. Είναι απαράδεκτο και ζητάμε να αποσύρετε την τροπολογία. Έρχομαι στο κύριο θέμα, το νομοσχέδιο. Έχει ουσιαστικά δύο μέρη και ένα κοινό στόχο. Το πρώτο μέρος εξασφαλίζει ένα μπαράζ νέων προκλητικών προνομίων στις στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις που χτίζεται πάνω σε όλα τα προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Με τις νέες διατάξεις και κωδικοποιήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης όσο και της σημερινής, με προκλητικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές, ελαφρύσεις, κρατικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, παρεκκλήσεις στο πολεοδομικό καθεστώς δόμησης, χρήσεων γης, χωρικών σχεδίων, προσφορά δημόσιων εκτάσεων, νέες αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, γκρεμίζοντας ό,τι είχε μείνει από το σημερινό πλαίσιο. Αποκαλύπτει έτσι την υποκρισία σας για την προστασία δίθεν δασών και γυαλών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Έτσι, η νομοθεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα της πράσινης ανάπτυξης. Κοροϊδία σας. Στο δεύτερο μέρος, δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για εταιρείες τεχνοβλαστούς μέσα από την εμπορευματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. Δηλαδή, αντί για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα ανώτατα ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών φοιτητών, ερευνητών και διδασκόντων, η κυβέρνηση διαμορφώνει κίνητρα για τους ερευνητικούς οργανισμούς μέσα από τη διάθεση των υποδομών τους σε εταιρείες τεχνοβλαστούς, οθώντας ιδρύματα στην αυτοργάνωση και αναζήτηση πόρων μέσω κερδοφόρων συμπράξεων. Η επέκταση της δημιουργίας εταιριών με αξιοποίηση υποδομών του Πανεπιστημίου θα στερήσει από τους φοιτητές και άλλες ερευνητικές ομάδες που δεν συμμετέχουν στις συγκεκριμένες εταιρείες, εργαστηριακούς χώρους και εξειδικευμένο εξοπλισμό που ανήκουν σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο κοινός στόχος όλων αυτών είναι η εξασφαλισμένη κερδοφορία για τους μεγαλοεπενδυτές σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Όλα στο νομοσχέδιο υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας του εγχωρίου κεφαλαίου, στην προσέλκυση κερδοφόρων επενδύσεων με τον πακτολό εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα συνδυαστούν με την κλιμάκωση των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων. Γιατί το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοσχέδια για την εκταμείευση από το Ταμείο. Δηλαδή, το νέο υπερμνημόνιο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 30 δισεκατομμύρια ανεβάζουν τον
ΑΕΠ, φτωχαίνουν όμως και εξαθλιώνουν εργαζόμενους και το λαό συνολικότερα. Είναι η συνέχεια στο νόμο έκτρωμα για τα εργασιακά που έφερε τον εργασιακό μεσαίωνα τη δεκάωρη δουλειά, τον περιορισμό στη συνδικαλιστική δράση, τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, την αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Εξάλλου, και σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει ευθυγράμμιση με το σημερινό, σύγχρονο το λέτε, αντεργατικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από τις αστικές κυβερνήσεις το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και οι στοιχειώδεις θέσεις εργασίας αναεπένδυση όχι μόνο δεν προβλέπονται δεσμευτικά, αλλά αντικαθίσταται από αιτήσιες μονάδες εργασίας στο πλαίσιο της ελαστικής απασχόλησης και των αλλαγών στην εργασιακή νομοθεσία που έχουν προωθηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας δεν απαιτούν μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας. Αυτό το θεωρείται κόστος. Και τους εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα βάρος αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Ουσιαστικά παίρνετε τη σκυτάλη από το νόμο 4608 του 2019 του ΣΥΡΙΖΑ, που η Νέα Δημοκρατία είχε υπερψηφίσει, δίνοντας ακόμα περισσότερα κίνητρα, φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις για να επενδυθούν συσσωρευμένα κεφάλαια και κυρίως να καταβροχθήσουν οι όμιλοι τα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση, τα ποσά αυτά θα φορτωθούν στους κρατικούς προϋπολογισμούς, δηλαδή στις πλάτες των λαών, μαζί με τις αντεργατικές ανατροπές που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στόχος αυτού του νομοσχεδίου για την κυβέρνηση, όπως έκανε και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να απελευθερώσει από κάθε εμπόδιο και κάθε χρονοβόρα διαδικασία στις επενδύσεις. Εντάσσεται σε ένα πλέγμα διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0 της Νέας Δημοκρατίας, το σχέδιο Πισαρίδη, και περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τόσο τον τρόπο επιδότησης, όσο και διατάξεις που διαμορφώνουν ένα ευνοϊκότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων, με αλλαγές που έχουν αποφασιστική σημασία και δεν είναι καινοφανείς. Πρόκειται για την ολοκλήρωση των μεταβολών στην αδειοδότηση που προωθούνται συστηματικά ολόκληρη τη δεκαετία, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελούν εμβληματικές προβλέψεις τόσο στα μνημόνια όσο και στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Το πλαίσιο που προωθείται τώρα είναι ουσιαστικά αδειοδοτήσεις εξπρές. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις λεγόμενες εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας, αυτές δηλαδή που αφορούν την οικονομία ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Είναι φανερό ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία που βρίσκονται στην προμετωπίδα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αδειοδότηση ταχύτατη, αφού η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει τυπικά την πληρότητα του φακέλου και ταυτόχρονα υπάρχουν πειθαρχικές διώξεις σε υπαλλήλους για τη μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή, η διοίκηση θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις. Και αν λάβουμε υπόψη ότι στις δημόσιες υπηρεσίες με λιγοστό προσωπικό, με λειτουργικά προβλήματα τεχνολογικού εξοπλισμού και ψηφιοποίησης αρχείων, σε τέτοιες συνθήκες οι υπάλληλοι της διοίκησης θα κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις ως προς τις εκπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό, ταυτόχρονα θα λειτουργούν σε βάρος άλλων πιθανών αναγκών, σε βάρος κοινωνικών αναγκών. Όμως, τα χρονικά περιθώρια του νόμου καθιστούν σχεδόν αδύνατο τον πραγματικό και ουσιαστικό έλεγχο σημαντικών τομέων. Περιβάλλον, αρχαιολογία, διευθέτηση ρεμάτων κλπ. Οι παρεκκλήσεις θα έχουν συνεχή ροή στους γενικούς κανόνες χωροθέτησης χρήσεων γης, ειδικά και τοπικά πολυδομικά σχέδια, αφού θα μπορούν να τροποποιούνται κατά περίπτωση με προεδρικά διατάγματα.
Έτσι η ιεράρχηση θα γίνεται με τα κριτήρια της ανάγκης του κεφαλαίου, της ολιγαρχίας και όχι της πλειοψηφίας του λαού. Αλίμονος αυτόν που έχει ένα σπιτάκι αυθαίρετο, έχει πληρώσει δεκάδες χιλιάδες πρόστιμο, αλλά και ολόκληρες περιοχές θεωρούνται παράνομες, αντί να επεκτείνεται και να τις εντάξεται στο σχέδιο πόλης. Βασανίζονται με απειλές κατεδάφισης και προστιμολογίας. Αυτή είναι η πολιτική σας. Άνηση, άδικη, ταξική. Επίσης, καταργείται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων άνω των 3 εκατομμύριων ευρώ στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονία-Θράκης. Αφαιρείται έτσι από τη Βόρεια Ελλάδα μια σημαντική οικονομική αρμοδιότητα, θεσμοθετώντας παράλληλα την περαιτέρω επέλαση ιδιωτών, αφού οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των υπαβαλλόμενων σχεδίων, καθώς και οι πιστοποιήσεις υλοποίησης ανατίθενται σε ιδιώτες ορκωτούς λογιστές ή ελεκτικές εταιρείες. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση τεχνοβλαστών καινοτόμων εταιριών αποκλειστικά εντός του Πανεπιστημίου ή των Ερευνητικών Κέντρων. Ρυθμίζεται τώρα τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ίδρυσης των εταιριών τεχνοβλαστών, τους όρους συμμετοχής σε αυτές του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού των οργανισμών, τη σχέση των αλόγων εταιριών με τον οργανισμό και οι όροι της εταιρικής συμμετοχής τρίτων. Ενώ εισάγονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών τεχνοβλαστών. Αποτελεί αυτό ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο και τους νέους ερευνητές? Μα στην πραγματικότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες του κεφαλαίου, αφού οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να αναλαμβάνουν το μεγάλο επενδυτικό ρίσκο για την ανάπτυξη όλης της νέας γνώσης και το υψηλό κόστος της παραγωγής καινοτομίας. Όπως τους παραχωρείται λιμάνια, αεροδρόμια και άλλες υποδομές για να κερδοφορούν, έτσι γίνεται και με το πανεπιστημιακό σκέλος που έρχεται να συμβάλλει στην καπιταλιστική αναπαραγωγή, αναλαμβάνοντας στην ουσία όλο το ρίσκο του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας που συνιστά την καινοτομία. Μόλις το προϊόν η υπηρεσία αποδειχτεί ότι αντέχει στην ανταγωνιστικότητα και έχει μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας, ο ιδιώτης ανακεφαλοποιεί το μερίδιό του και τελικά παίρνει στα χέρια του μια έτοιμη και δοκιμασμένη επιχείρηση με υποδομές των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Το πανεπιστήμιο στην πράξη τζογάρει από θεματικά και χρηματικά ποσά για λογαριασμό όμως των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο αυτά θα έπρεπε να προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας και έρευνας των φοιτητών και των μορφωτικών τους αναγκών. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται απέναντι στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαιδευτική διαδικασία σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσια κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών. Παλεύουμε για τη λύση των αντιθέσεων που γεννά ο καπιταλισμός στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της απόστασης ανάμεσα στις δυνατότητες ανάπτυξης της επιστήμης και έρευνας και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της κοινωνίας. Συνεπώς, η καπιταλιστική ανάπτυξη και μέσα από τις στρατηγικές επενδύσεις αποδεικνύεται πως δεν είναι η λύση για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Τα κέρδη και η συσσόρευση του κεφαλαίου απαιτούν ρυθμίσεις συνεχούς διευκόλυσης των επενδύσεων, έντασης της εκμετάλλευσης της εργασίας και το νομοσχέδιο κινείται ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, εξειδικεύοντας περαιτέρω την μέχρι σήμερα νομοθεσία.
ο κλαδικός προσανατολισμός των επενδύσεων, πράσινη μετάβαση, logistic, τουρισμός, υψηλής κλίμακας και άλλα, δεν μας εκπλήσει, αφού υλοποιεί άξονες της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πανομοιότυπες είναι και στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κλαδικός προσανατολισμός στην πράσινη μετάβαση, η ανάγκη για μεγαλύτερη εκμετάλλευση εργατικής δύναμης, η συμφωνία στην ανάγκη περαιτέρω διευκόλυσης των επενδύσεων αποκαλύπτουν τελικά και τον κοινό στρατηγικό προσανατολισμό, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, και υπογραμμίζουν την ανάγκη ριζικά διαφορετικής πορείας, διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης. Η λύση βρίσκεται στον αντίποδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στην κοινωνική κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και στον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας. Η απαλήφη του καπιταλιστικού κέρδους σαν κίνητρο στην παραγωγή είναι η ειδοποιός διαφορά που επιτρέπει μια ανάπτυξη με επίκεντρο τον εργαζόμενο άνθρωπο και την ικανοποίηση των αναγκών του. Συνεπώς, η διέξοδος για τα λαϊκά συμφέροντα δεν βρίσκεται στην αναμονή λύσεων από τα πάνω ή σε μια κυβερνητική εναλλαγή, αλλά στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης σε συμπόρευση με το ΚΚΕ για να βάλει ο ίδιος ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Να ακυρώσει αντιλαϊκούς αντεργατικούς νόμους και σχεδιασμούς, να επιβάλλει το δρόμο που υπηρετεί πραγματικά όλες τις σύγχρονες ανάγκες του. Ως εκ τούτου, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και στη δευτερολογία για τις υπόλοιπες τροπολογίες.